Στη διάσκεψη του Προεδρείου, ο Πρόεδρος της Βουλής μας είχε ενημερώσει ότι ενδεχομένως να έρθει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος η διάταξη που αφορά το θέμα της, των διπλωμάτων οδήγησης και των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών. Αυτό είχε πει και είχαμε μείνει μέχρι εκεί και ξαφνικά εχθές το βράδυ 11 παρά 20 έρχεται στα mail ότι κατατέθηκε νομοσχέδιο. Σήμερα το πρωί 10 η ώρα θα το εξετάσει η αρμόδια επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, που όταν το είδαμε ξαφνικά είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι 8 υπουργείων, 8 υπουργεία έχουν ρυθμίσεις μέσα, άρα δηλαδή ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο έρχεται με αυτή τη διαδικασία. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια τέτοιου είδους διαδικασία. Γιατί το λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια τέτοιου είδους διαδικασία? Γιατί ακριβώς έχουμε μέχρι τώρα από τη μεριά της κυβέρνησης κατατεθειμένα 5 νομοσχέδια. Τα 4 έχουν ψηφιστεί, αυτό είναι νομοσχέδιο. Ποιος είναι τα 3 από τα 5 με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, τα 3 από τα 5, το 1 με τη διαδικασία του επήγοντος και ένα μόνο με κανονική διαδικασία. Δηλαδή ένα απαράδεκτο καθεστώς που ξεπερνάει ακόμη και τα προηγούμενα ρεκόρ των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το λέμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Αποτελεί πρόκληση να έρχονται από 8 υπουργεία ως κατεπήγουσες ρυθμίσεις και στις οποίες υπάρχουν μια σειρά θέματα ουρές, όπως για παράδειγμα τη ανταποδοτικότητα που θα δοθούν για να εξαγοραστούν οι Δήμοι για την επέκταση του χιτά της Φυλής. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια σειρά θέματα τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία ανοίγουν. Εμείς το λέμε καθαρά, μπαίνουμε σε άσχημους ατραπούς. Η κυβέρνηση με αυτές τις διαδικασίες οδηγεί τη διαδικασία συζήτησης των νομοσχεδίων σε άσχημες ατραπούς. Εμείς δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια διαδικασία και προειδοποιούμε ότι αν συνεχιστεί αυτό θα πάρουμε κι άλλου είδους μέτρα και από αυτή την άποψη αποχωρούμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής.